Γεια σας κορίτσια, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω όσα πραγματάκια χρησιμοποιούσα αυτό το διάστημα και τελείωσαν και θα σας πω έτσι και εν συντομία τη γνώμη μου. Κάποια προϊόντα τα έχω και σε review στο blog μου, οπότε θα σας έχω τα link από κάτω για να τα δείτε ή μπορεί σε κάποια να έχω και βίντεο συγκεκριμένα για αυτό το προϊόν. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω από κάποια προϊόντα που χρησιμοποίησα στο ντουζ, κάποιο φρόλουτρο ή κάποια προϊόντα για τα μαλλιά. Πρώτο προϊόν είναι αυτό εδώ το αφρόλουτρο, το οποίο είναι από την Palmolive και είναι και sour και αφρόλουτρο και scrub μαζί. Και μυρίζει πολύ ωραία. Έχει έτσι μία φρουτένια, μυρωδιά, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και έχει και κάποιους κόκκους μέσα, μπορούσες να κάνεις και ταυτόχρονα και απολέπιση. Ήταν πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό εδώ το προϊόν. Επόμενο προϊόν είναι αυτό το conditioner από την Pantene και είναι η σειρά Advanced Keratin Repair, για την οποία έχω μιλήσει στο blog μου όσες με παρακολουθείτε. Μου άρεσε εν μέρη, δεν μου άρεσε πάρα πολύ η μυρωδιά του. Είναι έτσι χρυσοπερλέ το χρώμα που έχει. Δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι, δεν ξέρω τι έτσι, περίεργο στα μαλλιά μου. Δεν θεωρώ ότι αξίζει τα λεφτά του. Νομίζω ότι είναι πιο ακριβό από την άλλη σειρά της Pantene, την πιο κλασική, την άσπρη. Τέλος πάντων, λέει ότι αναζωογονεί τα μαλλιά και την φθορά που έχουν μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να την αφαιρέσει. Τέλος πάντων, δεν θεωρώ ότι τα κάνει όλα αυτά που λέει, οπότε το περνάω αυτό το προϊόν, δεν μου άρεσε. Επόμενο προϊόν που επίσης δεν μου άρεσε είναι από την Garnier, από τη σειρά Botanic Therapy και είναι το Mythic Olive που είναι για φυδατωμένα μαλλιά χωρίς ζωντάνια. Επίσης δεν μου άρεσε ούτε η μυρωδιά του, ούτε θεωρώ ότι κάνει κάτι και το βασικότερο είναι ότι όταν έβαζα προϊόν στα χέρια μου και άρχιζα να κάνω μασάζ έτσι το κεφάλι και τα μαλλιά, όπως βλέπετε έχει και λίγο προϊόν μέσα, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου, με χίλια ζόρια το τελείωσα. Το θέμα είναι ότι αφήνει προϊόν στα μαλλιά, δηλαδή δεν γίνεται αφρός όλο το προϊόν και μόλις το ξεβγάζεις φεύγει. Θεωρώ δηλαδή ότι αφήνει, μένει προϊόν στα μαλλιά και δεν μου αρέσει καθόλου. Επόμενο προϊόν είναι από τη Lorvain, το Keratin So Straight, που είναι ένα προϊόν για θερμότητα, το οποίο χρησιμοποιούσα και την παλιότερη σειρά, που ήταν πάλι για θερμότητα, απλά δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Νομίζω Silk So Straight. Τώρα βγάλανε το Keratin So Straight, μου αρέσει εξίσου και μου αρέσει πιο πολύ η μυρωδιά από το προηγούμενο. Σας το συνιστώ δηλαδή να πάτε να το τσεκάρετε, νομίζω είναι γύρω στα 6 ευρώ η τιμή του, εκτός αν αυξήθηκε, δεν ξέρω. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να το πάρετε οπωσδήποτε αυτό το προϊόν. Πάμε τώρα σε ένα προϊόν, το οποίο συνήθως δεν βάζω τέτοιου είδους προϊόντα στα βίντεο που κάνω και πρόκειται για ένα κρεμοσάπονο. Αλλά το συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή η μυρωδιά του είναι φανταστική. Είναι από την εταιρεία Nature Touch και είναι στην, τουλάχιστον εγώ το παίρνω το μασούτι, δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε κάπου αλλού. Και είναι με γιαούρτι και βανίλια και μυρίζει τόσο τέλεια. Αν σας αρέσει αυτές οι μυρωδιές έτσι πιο γλυκές, σίγουρα θα σας αρέσει και σας προτείνω να το πάρετε. Νομίζω είναι γύρω στο 1 ευρώ. Το ανταλλακτικό του δηλαδή που δεν έχει την αντλία, νομίζω είναι γύρω στο 1, με την αντλία γύρω στο 1,5, μπορεί και λίγο κάτω από 1,5. Είναι φανταστικό, δοκιμάστε το οπωσδήποτε. Επόμενο προϊόν είναι μία κολόνια που είχα πάρει από τη Γερμανία. Και τώρα δεν ξέρω τι μάρκα είναι, έχει εδώ. Τέλος πάντων, μύριζε πάντως καρύδα, αν σας αρέσουν τέτοιες μυρωδιές, θα σας άρεσε συγκεκριμένη. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Εμένα, για κάποιο λόγο η καρύδα μου θυμίζει θάλασσα και τα παιδικά μου χρόνια, δεν ξέρω γιατί. Αλλά
Είναι πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Συνήθως μου άρεσε έτσι το καλοκαίρι να την βάζω. Αλλά την έχω βάλει και το χειμώνα. Μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει και πάρα πολύ η συσκευασία. Δεν είναι πολύ γλυκούλικια. Έτσι με, με τους φοίνικες. Είναι φανταστική. Και επίσης ένα άλλο προϊόν που έχω πάρει από Γερμανία που μου το έστειλε η θεία μου βασικά είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε είναι έτσι σε, δεν θα έλεγα μίνι συσκευασία, αλλά είναι πιο μικρή από τα δικά μας τα αποσμητικά. Και μυρίζει βανίλια, εντάξει μου αρέσουν αυτές οι μυρωδιές, οπότε εντάξει όταν σας λέω για κάποιο προϊόν τη μυρωδιά του σίγουρα θα μυρίζει η βανίλια, η καρύδα, η σοκολάτα, κάτι τέτοιο, η καραμέλα. Το συγκεκριμένο μυρίζει φανταστικά, μου τελείωσε και θα πω σίγουρα στη θέμα να μου στείλει άλλο ένα τέτοιο. Θεία, μα βλέπεις, στείλε μου οπωσδήποτε. Λοιπόν, να σας δείξω τα δειγματάκια που χρησιμοποίησα. Θα σας δείξω τα δειγματάκια. Δοκίμασα αρκετούτσικα. Είχα εδώ και αρκετό καιρό κάποια δείγματα από την Fresiderm, που είναι και αυτό για τα μαλλιά, έπρεπε πριν να σας τα δείξω αυτά βασικά. Το ένα είναι μάσκα, βέβαια για ξηρά μαλλιά, και το άλλο είναι σαμπουάν. Και είναι αυτά εδώ. Μπορώ να πω όμως ότι δεν μου άρεσαν καθόλου. Δεν μου άρεσε ούτε η μυρωδιά τους. Δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι. Θα μου πεις, εντάξει ρε παιδί μου, μια φορά δύο τα χρησιμοποίησες, τι συμπέρασμα να μπορείς να βγάλεις. Αλλά δεν μου άρεσαν, γιατί δεν τρελάθηκα, δεν θα τα αγόραζα αυτά τα δύο. Αν έχετε δοκιμάσει την κανονική του συσκευασία, αφήστε μου ένα σχόλιο να μου πείτε πώς σας φάνηκαν αυτά εδώ τα προϊόντα. Επόμενο είναι ένα mini serum από την Apivita, το Radiance, ο πράσινος ορός. Σας έχω αναλυτικό review γι' αυτό, γιατί το είχα και στην κανονική του συσκευασία, οπότε τσεκάρετε το. Και πάμε τώρα σε κάποια προϊόντα για το πρόσωπο. Το πρώτο είναι από την Fresh Line και είναι το Εσπερίδες. Είναι για κανονικό δέρμα με τάση λιπαρότητα στη ζώνη TAF. Και είναι αυτό εδώ. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει πραγματικά εσπεριδοειδή. Είναι φανταστικό. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ η υφή του, ήταν λίγο πιο πηχτό, γενικά δεν μου αρέσουν τόσο πιο πηχτές κρέμες. Αλλά σαν μυρωδιά μου άρεσε, τώρα εντάξει, γενικά για τα δειγματάκια αυτά που θα σας δείξω, δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά αν θα μου άρεσε κάτι όχι, γιατί είναι δειγματάκια και είναι μόνο η πρώτη εικόνα που μπορείς να πάρεις από αυτό. Μπορεί αν το χρησιμοποιήσεις να σ' αρέσει ή μπορεί το αντίστοιχο αν με την πρώτη δοκιμή να μην σε πείσει κάτι και αν το δοκιμάσεις να σου αρέσει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην συσφυκτική κρέμα προσώπου μεγάλα από γαϊδουράκια από την εταιρεία Sostar που είναι αυτό εδώ. Σας το είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο από... Ποιο ήταν, είχα αγοράσει από κάποιο φαρμακείο, θα σας το έχω τα link από κάτω. Κάποια προϊόντα και μου βάλανε δειγματάκι αυτό εδώ. Μου άρεσε αρκετά, το χρησιμοποίησα. Θεωρώ όντως, δηλαδή μετά ένιωθα λίγο πιο σφιχτή, να το πω, την επιδερμίδα μου. Οπότε φαντάζομαι με εντατική χρήση ίσως δω και αποτελέσματα με αυτήν. Οπότε έτσι μου κίνησε το ενδιαφέρον και την περιέργεια. Λοιπόν, επόμενο προϊόν είναι η αντιρρητηδική και συσφυκτική μάσκα με σταφύλι από την Apivita. Αυτό σας το έχω σε review όπως και όλες τις μάσκες της Apivita, οπότε τσεκάρετε το. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μάσκα. Γενικά οι μάσκες της Apivita μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά τσεκάρετε το για να δείτε αναλυτικά την άποψή μου. Και πάμε και σε ένα προϊόν της Fresiderm. Το Act Norm Active Wash και είναι ένα προϊόν για καθαρισμό της επιδερμίδας. Μου άρεσε, επειδή έχω και γενικά κάποια σπυράκια ακμής, θέλω να το δοκιμάσω και σε κανονικό, σε κανονική συσκευασία. Λοιπόν, επίσης ένα προϊόν για το σώμα, ένα body lotion της Dove. Είναι αυτό το οποίο είναι με shea butter λέει και είναι αυτό
Μου άρεσε πάρα πολύ η μυρωδιά του. Πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε και σε δύο επόμενα προϊόντα. Το πρώτο είναι από την Γεία και είναι ένα body milk με ελιά και... πώς λέγεται, φιστική, το πιστάσιο. Τέλος πάντων, αυτά εδώ. Μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η λοσιόν. Δεν το περίμενα, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και σίγουρα θα την αγοράσω, σίγουρα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και πάμε και σε ένα scrub, το οποίο πραγματικά δεν μου άρεσε. Μου μυρίζει λίγο... τι να πω, δεν ξέρω να το περιγράψω ακριβώς. Δεν μου άρεσε καθόλου η μυρωδιά του. Ούτε θεωρώ ότι έκανε έτσι απολέπιση. Δεν τρελάθηκα από αυτό. Λοιπόν, και τώρα που λέμε για απολέπιση, θα σας δείξω το scrub της Apivita με ελιά, που είναι βαθιάς, scrub βαθιάς απολέπισης. Σας έχω κάνει review πολύ παλιά γι' αυτό. Το είχα και στην προηγούμενη συσκευασία του, το είχα και σε αυτήν, το έχω ξαναπάρει, έχω άλλο ένα. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλό, ειδικά για λιπαρές επιδερμίδες, όπως είναι και η δική μου, γιατί θεωρώ ότι κάνει πιο καλή απολέπιση, δηλαδή το άλλο με βερίκοκο είναι πιο απαλό, να το πω έτσι. Αυτό είναι φανταστικό. Και πάμε να δούμε και τις λωρίδες, πώς λέγονται ακριβώς, τα ελληνικά δεν ξέρω, αυτές τις λωρίδες που είναι για τους μαύρους πόρους στη μύτη. Σας έχω αναλυτικό βιντεάκι για αυτά, σε σύγκριση με ένα άλλο, της Nivea έχω την εντύπωση. Αυτά μου άρεσαν πάρα πολύ και βασικά δεν τα είχα δει πουθενά, μέχρι που πήγα μια φορά στα Hondos και το είδα και λέω από εδώ θα το πάρω, γιατί το είχα πάρει από το femmefatale.gr και θεωρούσα ότι δεν μπορούσα να το βρω σε κάποιο κατάστημα, οπότε πλέον θα το παίρνω από εκεί. Και η τιμή του νομίζω είναι στα 5 ευρώ. Πάμε λοιπόν σε ένα γαλάκτωμα καθαρισμού της Nivea, που είναι για κανονική και μεικτή επιδερμίδα. Και είναι αυτό εδώ το προϊόν. Σας έχω review για το συγκεκριμένο, οπότε τσεκάρετε το. Θα το έχω από κάτω το link. Και τέλος, για αυτά τα προϊόντα έτσι περιποίησης, είναι η κρέμα ματιών της Bioten και είναι αυτή εδώ και είναι η συσκευασία της είναι αυτή. Μου κράτησε αρκετό διάστημα που περίμενα δηλαδή να τελειώσει πιο νωρίς, αλλά τέλος πάντων είναι μερόδι, είναι αντιρρητηδική και συσφυκτική που δεν ξέρω κατά πόσο αυτά ισχύουν. Πάντως σαν κρέμα ματιών μου άρεσε και ήταν και φθηνή, οπότε μελλοντικά σίγουρα θα την αγοράσω. Και βέβαια σκέφτομαι έτσι να αγοράσω διάφορες κρέμες να δοκιμάσω κι άλλες, γιατί όσον αφορά τις κρέμες ματιών δεν έχω δοκιμάσει πάρα πολλές. Αλλά η συγκεκριμένη μου άρεσε πάρα πολύ και κρατάει και πάρα πολύ, παρόλο που είναι έτσι μικρούλι, αν το δείτε. Βέβαια δεν είναι και μικρό, είναι 15 ml, που συνήθως τόσα ml έχουν οι κρέμες ματιών, αλλά μου κράτησε πάρα πολύ. Anyway. Και πάμε σε τρία make-up που τελείωσα. Το πρώτο είναι της Radiant, το Natural Fix, τι νούμερο είναι αυτό, το νούμερο 2 Caramel, το οποίο είναι λίγο ανοιχτό για μένα, αλλά το 3 ήταν λίγο σκούρο και θεωρώ ότι τουλάχιστον όσες φορές έχω δοκιμάσει από τη Radiant, που κατά τα άλλα μου αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα, αλλά στα make-up συνήθως δεν βρίσκω ακριβώς την απόχρωση που είμαι. Το ένα είναι λίγο ανοιχτό, το άλλο είναι λίγο πιο σκούρο. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι matte, έχει SPF 15. Είναι λίγο τσιμπημένη τιμή του και δεν μου αρέσει που η Radiant δεν κάνει εκπτώσεις. Καθόλου δεν μου αρέσει αυτό. Νομίζω είναι 21 ευρώ η τιμή του, αλλά σαν προϊόν μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλλιτικό. Όσες μπορείτε να διαθέσετε τα χρήματα, δοκιμάστε το. Και πάμε στην BB Cream της Garnier, την οποία εντάξει την έχω πολλά χρόνια. Και επειδή είχα πάρει το medium, το οποίο είναι λίγο σκούρο, το χρησιμοποιούσα μόνο καλοκαίρι.
Οπότε μου έκανε και περισσότερο χρόνο έτσι για να τελειώσει. Οπότε τώρα τελευταία το χρησιμοποιούσα γιατί λέω θέλω να το τελειώνω, να το πετάξω επιτέλους. Όχι επειδή δεν μου άρεσε, ίσα μου άρεσε πάρα πολύ. Απλά επειδή δεν θέλω να κρατάω ένα make-up τόσο πολύ καιρό. Το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω χρησιμοποιήσει και άλλη BB cream και CC cream που δεν τρελάθηκα. Η συγκεκριμένη μου αρέσει όμως πάρα πολύ. Γιατί καλύπτει, μπορεί να μην είναι full η κάλυψή της, αλλά ειδικά το καλοκαίρι το δέρμα μου έτσι είναι πιο... Δεν έχω ούτε πολλά σπυράκια, ούτε πολύ κοκκινίλα, κάτι τέλος πάντων γίνεται το καλοκαίρι και το δέρμα μου είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, οπότε δεν χρειάζομαι κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, γιατί δεν είναι ούτε full η κάλυψη που το καλοκαίρι μέσα στη ζέστη και τον υδρότα δεν θέλεις να είσαι παστωμένος με το make-up. Παρ' όλα αυτά έτσι κάνει πιο ομοιόμορφο το δέρμα την επιδερμίδα και ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο από τις BB Cream που έχω δοκιμάσει, είναι η αγαπημένη μου αυτή, δεν ξέρω αν σας την έδειξα από κοντά, είναι αυτή εδώ που είναι για λιπαρές επιδερμίδες. Και τέλος, τελευταίο προϊόν και τελευταίο make-up είναι της L'Oréal το Infallible, το νούμερο 200 Golden Sand. Το έχω και αυτό πολύ καιρό και ήθελα να το τελειώσω, απ' τη μία. Γιατί απ' την άλλη δεν ήθελα να το τελειώσω γιατί είναι πραγματικά το αγαπημένο μου make-up από όλα όσα έχω δοκιμάσει, το αγαπώ αυτό το make-up. Είναι, τι να σας πω, δηλαδή, αν μου λέγατε ποιο make-up θα ήθελες να έχεις για πάντα στη ζωή σου, θα έλεγα αυτό. Άρχισα να χρησιμοποιώ τώρα και το καινούριο που έχουν βγάλει, το matte βέβαια, αν και θέλω να πάρω και το κανονικό. Εντάξει, έχει διαφορές, το matte που έχω αγοράσει, που το έχω δοκιμάσει 2 φορές, βλέπω ότι έχει διαφορά με αυτό και στην υφή του. Παρόλα αυτά, μου άρεσε για εκείνο, αλλά αυτό είναι ξεχωριστό βίντεο, θα σας κάνω άλλη στιγμή. Για το συγκεκριμένο λοιπόν να μιλήσουμε, μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Το χρώμα αυτό ακριβώς που πήρα είναι το χρώμα της επιδερμίδας που έχω όταν αρχίζει να καλοκαιριάζει και παίρνω έτσι λίγο πιο σκούρο χρώμα. Γιατί αν το δείτε τώρα, είναι λίγο πιο σκούρο από την επιδερμίδα μου. Ειδικά το χειμώνα δηλαδή που θα γίνω και λίγο πιο άσπρη με τίποτα. Οπότε και αυτό μου πήρε καιρό να το τελειώσω. Λόγω του χρώματος, αλλά είναι η σύστασή του τέτοια που πραγματικά κάθεται στο δέρμα και κάθεται και αρκετές ώρες, γιατί εμείς που έχουμε λιπαρές επιδερμίδες ξέρετε ότι έχουμε ένα θέμα με τη διάρκεια και με τη λιπαρότητα και τη γυαλάδα. Αυτό το make-up όμως είναι φανταστικό, είναι η κάλυψή του μέτρια προς full, καλύπτει δηλαδή πάρα πολύ, μένει πάρα πολύ στο δέρμα και με πούδρα και χωρίς, το έχω δοκιμάσει. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά, από τις 6-7 ώρες θα βγάλει τη γυαλάδα του, εντάξει δεν γίνεται, δεν υπάρχουν, δεν γίνονται και θαύματα. Αλλά όχι σε σημείο που, όπως άλλα ας πούμε make-up, ας πούμε το Better Skin συγκεκριμένα της Maybelline, που δεν μου άρεσε καθόλου, νομίζω είναι το χειρότερο που έχω δοκιμάσει. Αυτό, τι να σας πω πραγματικά, ακούστε με. Όσες έχετε λιπαρό δέρμα, δοκιμάστε το. Δεν ξέρω αν το καινούριο, η καινούργια συσκευασία του έχει διαφορά με αυτό, φαντάζομαι ότι δεν έχει, αλλά πραγματικά έχω δει και άλλες YouTubers που λένε για το Infallible που το λατρεύουνε, πραγματικά δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Είναι φανταστικό αυτό το make-up. Λοιπόν, και αυτό το βίντεο ήρθε στο τέλος του, δεν έχω να σας δείξω κάποιο άλλο προϊόν που χρησιμοποίησα και τελείωσε. Αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο από αυτά και έχετε διαφορετική γνώμη από μένα, αφήστε μου κάποιο σχόλιο ή αν έχετε να μου προτείνετε επίσης κάποιο προϊόν, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ γιατί πάντα είμαι έτσι σε αναζήτηση καινούριων προϊόντων, είτε για make-up, μακιγιάζ, είτε για περιποίηση προσώπου. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω εγώ. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι και όλα τα link θα τα έχω από κάτω για να τα δείτε κατευθείαν να μην ψάχνετε. Αυτά λοιπόν. Πολλά φιλάκια. Γεια σας.